Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τουρνουά Rebound. Βρισκόμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα του Α1 ομίλου ανάμεσα στις ομάδες των Cavaliers με την ομάδα των Gastone. Αρχικές πεντάδες για την ομάδα των Gastone είναι ο Κοντογιώργης, ο Πανδής, ο Χιώτης, ο Μεχίλη και ο Ρίγας. Τώρα ο Κιούς, ο Παναγιώτης για την ομάδα των Cavaliers θα στοχίσει, ο Μουστακάτος και αυτό συνέχεια. Και τώρα ο Μεχίλη θα κατεβάσει για την ομάδα των Gastone. Θα κάνει τον drive και θα πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα, κάνοντας το 2-0. Έγινε επαναφορά από τον γραμμένο για τον Μανταλβάνο. Εκείνος τον Κιούσι. Και τώρα ο Μουστακάτος θα κάνει το shoot για 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Μεχίλη. Πήγε να περάσει μια πάσα για τον Χιώτη. Κόπηκε, η κατοχή παραμένει για την ομάδα των Gastone. Στην επαναφορά ήταν ο Μεχίλη για τον Ρίγα. Και πάλι ο Μεχίλη για τον Πανδύ. Θα επιχειρήσει το σου 3 πόντων, είναι άστοχο. Θετικό rebound από τον Κοντογιώργη. Με τον Κιούση στο μαρκάρισμα. Πέρασε το Ρίγα. Πανδύς. Ιστάζει αυτή τη φορά για 3, θα κάνει το drive. Θα πετύχει το καλάθι, θα κάνει το 4-0. Στην επαναφορά είναι ο Κιούσης. Ο Κιούσης, ο Μανταλβάνος, ο Αποστολάκος, ο Μουστακάτος και ο Γραμμένος είναι η πεντάδα της ομάδας των Cavaliers. Μανταλβάνος κρίνει από τον Γραμμένο. Θα ευστοχίσει, θα κάνει το 4-2 και θα μειώσει. Έγινε επαναφορά και τώρα ο Πανδύς πέρασε για τον Χιώτη, ο οποίος θα ευστοχίσει. 6-2. Μανταλβάνος. Σκρίνει από τον Γραμμένο, θα επιχειρήσει το σουτ για 3. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Ρίγα. Ο Χιώτης τώρα θα αφήσει τον Πανδύ. Εκείνος για τον Μεχίλη. Θα επιχειρήσει το σουτ 3 πόντων. Είναι άστοχο, επιθετικό rebound από τον Ρίγα. Τώρα ο Πανδύς για τον Κοντογιώργη. Σουτ 3 πόντων είναι εύστοχο από τον Κοντογιώργη. Έκανε το 9-2. Έγινε επαναφορά από τον Γραμμένο για τον Μανταλβάνο. Εκείνος πέρασε στον Μουστακάτο, Κιούσης. Με τον Πανδύ εκεί στο μαρκάρισμα θα κλέψει εδώ η ομάδα των Gastone. Με τον Χιώτη. Πέρασε για τον Μεχίλη. Και πάλι Χιώτης. Με τον Γραμμένο στο μαρκάρισμα θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Μανταλβάνο. Τώρα ο Αποστολάκος για τον Γραμμένο θα κάνει το σουτ για 2. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Πανδύ. Πέρασε στον Χιώτη. Με τον Μουστακάτο εκεί στο μαρκάρισμα θα στοχίσει. Μουστακάτος πέρασε για τον Μανταλβάνο. Πέρασε εκείνο στο μαρκάρισμα του Πανδύ. Πέρασε τον Γιούση και θα πετύχει το καλάθι, κάνοντας το 4-9. Στην επαναφορά για την ομάδα των Gastone ήταν ο Μεχίλη για τον Πανδύ. Ξανά Μεχίλη. Η διαφορά είναι στο συν 5 για την ομάδα των Gastone. Τώρα ο Χιώτης στον Πανδύ. 10 δευτερόλεπτα. Μεχίλη. Με τον Μουστακάτο θα επιχειρήσει ένα σουτ 3 πόντων και θα ευστοχίσει, κάνοντας το 12-4. Στην επαναφορά ήταν ο Αποστολάκος και τώρα ο Μουστακάτος για τον Κιούση. Στον Μουστακάτο θα κοπεί από τον Κοντογιώργιο Γραμμένος, όμως θα σώσει την κατοχή και θα πετύχει το καλάθι. Είναι άστοχη η βολή. Μάντυψε το αμυντικό rebound το Χιώτης. Πιέζει ψηλά ο Κιούσης. Και θα κάνει το φάουλ. Δεύτερο, το πρώτο ομαδικό της ομάδας των Cavaliers. Στην επαναφορά ήταν ο Ρίγας για τον Μεχίλη. Η κατοχή παραμένει για την ομάδα των Gastone. Με τον Κοντογιώργη να ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά. Για τον Μεχίλη. Ωραίο καλάθι από τον Μεχίλη. Θα κάνει το 14-6. Στην επαναφορά ήταν ο Γραμμένος για τον Κιούση. Άφησε τον Μανταλβάνο. Εκείνος για τον Γραμμένο. Τώρα ο Αποστολάκος ένα σούτια 2. Είναι άστοχο. Χιώτης μάζεψε, πέρασε για τον Μεχίλη. Θα κάνει το lay-up και θα ευστοχίσει, κάνοντας το 16-6. Συν 10 για την ομάδα των Gastone.
Έγινε επαναφορά από τον Μανταλβάνο για τον Κιούση και πάλι Μανταλβάνος. Τώρα ο Κιούσης, ξανά Μανταλβάνος. Έγινε επαναφορά από τον Κοντογιώργη για τον Χιώτη. Πιέζει ψηλά ο Αποστολάκος. Ο Χιώτης πέρασε πάλι στον Κοντογιώργη. Χιώτης και τώρα Πανδύς. Έκανε το λάθος, έκλεψε από τον Λάκος. Πέρασε για τον Γραμμένο και εκείνος για τον Μανταλβάνο. Θα κάνει το σουτ για 2, είναι άστοχο. Ο Μουστακάτος μάζεψε και την ομάδα των Χαβαλίερς. Τώρα ο Μανταλβάνος και πάλι. Πέρασε στον Γραμμένο. Ωραία φάση, ωραία πάσα από τον Μανταλβάνο και ο Γραμμένος θα ευστοχίσει και θα κάνει το 8-16. Ωραία. Χιώτης. Σουτιά 3 από τον Κοντογιώργη, από τα χέρια του Χιώτης θα σώσει τελικά την κατοχή και θα ευστοχίσει κάνοντας το 18-8. Στην επαναφορά ήταν ο Γραμμένος για τον Μουστακάτο και τώρα ο Μανταλβάνος. Για τον Κιούση, ωραία πάσα, θα πετύχει το καλάθι ο Κιούσης. Θα κάνει το 10-18, έγινε επαναφορά από τον Ρίγα για τον Πανδύ. Τώρα ο Κοντογιώργης για τον Μεχίλη. Σκρίνει από το Ρίγα. Πανδύς. Και τώρα ο Μεχίλη. Ξανά Πανδύς. Τελειώνει ο χρόνος. Έγινε το λάθος, έκλεψε ο Κιούσης. Και τώρα ο Μανταλβάνος για τον Γραμμένο. Θα αστοχίσει. Μάζεψε ο Μεχίλη, πέρασε για τον Πανδύ. Εκείνος πήγε να περάσει μια πάσα και για τον Κοντογιώργη. Έκλειψε ο Μανταλβάνος. Και τώρα πέρασε για το Γραμμένο, ήταν δυνατή, πάση του πέρασε εκτός. Δεν έχουμε αλλαγές. Θα περάσει ο Κατσίφης και ο Βρετός στη θέση των Κιούση και από τον Λάκο. Έγινε επαναφορή. Time out, στρέφω σε λίγο. Επιστρέψαμε στον αγώνα μας μετά το time out, πήρε ομάδα των Καστόνε. Το σκορ είναι 18-10 υπέρ τους. Έγινε επαναφορά από τον Χιώτη για τον Μεχίλη. Πέρασε για τον Ρίγα, τώρα ο Χιώτης θα επιχειρήσει το σουτ για 3. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μανταλβάνο. Πέρασε στον Μουστακάτο. Εκείνος για τον Κατσιφή, θα στοχίσει. Συνέχεια δεν μπορεί ο Βρετός, ο Κοντογιώργης κέρδισε το φάουλ από τον Κατσιφή. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ της ομάδας των Χαβαλίερς εναντί ενός της ομάδας των Γκαστόνε. Στην επαναφορά είναι ο Ρίγας. Για τον Πανδύ. Τώρα ο Μεχίλη για τον Χιώτη. Θα ευστοχίσει ο Χιώτης, θα κάνει το 20-10. Στην επαναφορά ήταν ο Γραμμένος για τον Μανταλβάνο. Double score για την ομάδα των Cavaliers. Μανταλβάνος θα ευστοχίσει, συνέχεια με την κορυμπάδα του Μεχίλη. Ο Χιώτης πέρασε για τον Κοντογιώργη. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Βρετό. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό της ομάδας των Cavaliers. Θα έχει το δικαίωμα για 2 βολές ο Κοντογιώργης. Εύστοχη η πρώτη, 10-21. Άστοχη η δεύτερη, αμυντικό rebound από τον Μουστακάτο, τώρα πέρασε στον Μανταλβάνο. Εκείνος για τον Βρετό και τώρα ο Γραμμένος για τον Κατσιφή και τώρα ο Μουστακάτος στον Μανταλβάνο για 3. Είναι εύστοχος, 13-21. Ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφιο. Έγινε επαναφορά από τον Ρίγα και τον Πανδύ. Εκείνος στο Μεχίλη, στάζει για 3. Τώρα θα περάσει στον Χιώτη, ο Χιώτης στον Πανδύ. Σουτ, όχι δεν κάνει σουτ, κάνει προσπίση, τώρα θα περάσει για τον Ρίγα για 2. Είναι εύστοχος, 23-13 και πάλι διαφορά στους 10. Ο Μανταλβάνος στην επαναφορά για τον Γραμμένο και πάλι Μανταλβάνος για τον Μουστακάτο. Ήταν δυνατή η πάση του, πέρασε εκτός. Είναι επαναφορά για την ομάδα των Γκαστόνε. Είναι ο Ρίγας για τον Μεχίλη. Και τώρα ο Πανδύς για τον Χιώτη. Σουτ για 3. Είναι άστοχο,
Rebound επιθετικό από τον ίδιο, τώρα θα περάσει για τον Μεχίλιθ. Στο μαρκάζο να δένει με τον Μουστακάτο. Θα κάνει το σούτ για 3. Είναι άστοχο, ο Μανταλβάνος μάζεψε για την ομάδα των Cavaliers. Και στη συνέχεια κέρδισε το φάουλ από το Ρίγα. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό της ομάδας των Καστόνε. Η επαναφορά για την ομάδα των Cavaliers είναι με τον Μουστακάτο και τον Μανταλβάνο. Εκείνος τον γραμμένο με τον Ρίγα εκεί στο μαρκάρισμα. Θα γυρίσει ο γραμμένος, θα στοχίσει στη συνέχεια. Μάζεψε με το δικό rebound, θα στόξει και πάλι. Και μετά μάζεψε ο Χιώτης στα αμυντικό rebound. Πέρασε στον Πανδύ. Εκείνος θα επιχειρήσει ένα σούτ για 3 και θα ευστοχίσει κάνοντας το 26-13. Έγινε επαναφορά από τον Μανταλβάνο. Από τον Μουστακάτο και τον Μανταλβάνο. Από τα χέρια του οποίου περνάνε οι περισσότερες επιθέσεις της ομάδας των Cavaliers. Σούτ για 3. Δεν θα απαντήσει το προηγούμενο τρίποντο του Πανδύ. Ο Χιώτης μάζεψε στο αμυντικό rebound. Κατεβάζει κιλός για την ομάδα των Καστών. Τώρα τροφοδότησε τον Μεχίλη. Θα στοχίσει. Ο Χιώτης όμως σώζει την κατοχή και θα περάσει για τον Κοντογιώργη. Για τον Ρίγα. Θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 28-13. Ενώ περάσαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Έγινε παραφορά από τον Μανταλβάνο για τον Κατσιφή. Και πάλι με Μανταλβάνο στον Κατσιφή. Μουστακάτος για τον γραμμένο που για να περάσει μια πάσα. Κόμπη και από τον, Χιώτη. Κατοχή παραμένει για την ομάδα των Cavaliers με τον Βρετό να ετοιμάσει να κάνει την επαναφορά. Για τον Κατσιφή θα στοχίσει ο Πανδύς. Μάζεψε το αμυντικό rebound, πέρασε στον Χιώτη. Άστοχος, ο Πανδύς όμως θα σώσει την κατοχή για την ομάδα των Γκαστόνε. Πέρασε τον Κοντογιώργη, θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 30-13. Στην επαναφορά ήταν ο γραμμένος για τον Μανταλβάνο. 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Σκρίν από τον Βρετό, ο Μανταλβάνος θα τελειώσει τη φάση κάνοντας το 15-30. Έγινε επαναφορά από τον Ρίγα για τον Πανδύ και τώρα ο Χιώτης με τον Βρετό εκεί. Ενώ είναι και ο γραμμένος, θα γυρίσει, θα αστοχίσει. Αμυντικό rebound από τον γραμμένο. Τώρα ο Μανταλβάνος, τελειώνει ο χρόνος. Θα κάνει ένα σούτ για 3. Είναι άστοχο, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 15-30 μπροστά η ομάδα των Καστώνε. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα του Α1 ομίλου για την τέταρτη αγωνιστική. Όπου διεξάγεται ο αγώνας των Cavaliers με τους Γκαστόνε. Κατοχή για την ομάδα των Γκαστόνε. Ο Ρίγα θα ευστοχίσει, θα κάνει το 32-15. Έγινε επαναφορά από τον Μουστακάτο και τον Αβραμίδη. Μουστακάτος, Αβραμίδης, Κιούσης, Χατσιφής και ο Κασιέρης είναι η πεντάδα της ομάδας των Cavaliers. Είναι άστοχος. Η κατοχή πέρασε για την ομάδα των Γκαστόνε. Η πεντάδα των Γκαστόνε παραμένει η ίδια όπως τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Πανδύς πέρασε για τον Χιώτη και τώρα ο Κοντογιώργης θα κοπεί με φάουλ από τον Κιούση. Θα έχει το δικαίωμα για 2 βολές. Το πρώτο φάουλ του δεύτερου δεκαλέπτου από τον Κιούση. Άστοχη η πρώτη βολή από τον Κοντογιώργη. Εύστοχη η δεύτερη. Έγινε επαναφορά από τον Μουστακάτο για τον Κατσιφή. Εκείνος πέρασε στον Κασιέρη. Για τον Μουστακάτο, θα γυρίσει ο Μουστακάτος, θα στοχίσει όμως συνέχεια ο Ρίγας. Ο Χιώτης πέρασε για τον Κοντογιώργη, το κυνηγάει και ο Κατσιφής. Θα κάνει το λέει από ο Κοντογιώργης, θα στοχίσει, θα κάνει το 35-15. Διαφορά έχει φτάσει στους 20 πόντους για την ομάδα των Καστόνε. Τώρα ο Κιούσης. Για τον Κασιέρη. Σκρίνα τον Αβραμίδη τώρα. Ο Κιούσης για τον Κατσιφή για 3. Είναι άστοχος. Συνέχεια Πανδύς μάζεψε. Πέρασε για τον Μεχίλη. Εκείνος για τον Κοντογιώργη. Θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 37-15. Στην επαναφορά ήταν ο Κιούσης για τον Κατσιφή και πάλι ο Κιούσης. Τώρα ο Μουστακάτος. Άρχισε τον Κιούση. Εκείνος για τον Κατσιφή. Τώρα ο Κασιέρης. Θα επιχειρήσει ένα σούτ, θα κοπεί από τον Χιώτη και συνέχεια ο Κασιέρης θα ξαναπάρει την κατοχή για την ομάδα των
Cavaliers, σου 3 από το Μουστακάτο, είναι εύστοχο. 18-37. Έγινε επαναφορά και τώρα ο Χιώτης θα επιχειρήσει ένα σου 3 πόντων. Είναι άστοχο. Στη συνέχεια ο Κατσιφής να κάνει το λάθος. Ο Κοντογιώργης θα στόχει συνέχεια ένα follow από τον ίδιο, κάνοντας το 39-18 στην επαναφορά. Ήταν ο Κιούσης για τον Κασχέρη. Θα κάνει μια πάσα για τον Μουστακάτο, σουτιά 2, είναι εύστοχος. 20-39, έγινε επαναφορά από τον Ερίκα για τον Πανδύ. Εκείνος πέρασε τον Κοντογιώρη και τώρα ο Χιώτης. Goal foul. Ενώ έχουμε αλλαγές, ο Βρετός θα περάσει στη θέση του Κατσιφή. Κάνε. Ενώ θα περάσει και ο Αποστολάκος στη θέση του Μουστακάτου. Ο Χιώτης θα ευστοχίσει και στη συμπληρωματική βολή, θα κάνει το 20-42. Με αυτό το μισοτρίποντο διαφορά φτάνει στους 22 πόντους. Κασχέρης πιέζει και κλέβει ο Χιώτης. Θα κάνει το λέει, θα ευστοχίσει, συνέχεια ο Κοντογιώργης θα ευστοχίσει. Θα κάνει το 44-20, έγινε επαναφορά από τον Κασχέρη για τον Αβραμίδη. Εκείνος πήγε να περάσει για τον Ευρετό, έκλεψε ο Πανδύς, πέρασε στον Χιώτη. Θα κάνει το lay-up, θα κάνει το 46-20. Time-out για την ομάδα των Cavaliers, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε μετά από το time-out, πήρε η ομάδα των Cavaliers, καθώς η διαφορά φτάνει στους 26 πόντους. Έγινε επαναφορά από τον Βρετό, Βρετός, Αποστολάκος, Κασχέρης. Γραμμένος και Κιούσης είναι η πεντάδα της ομάδας των Χαβαλίες. Γκάστον παραμένουν ίδιοι. Ο Κιούσης θα κάνει την ατομική προσπάθεια, θα στοχίσει συνέχεια ένα follow από τον Βρετό. Θα κάνει το 22-46. Έγινε επαναφορά από τον Μεχίλη για τον Πανδύ. Καλή άμυνα εδώ από τον Κιούση. Πανδύς πέρασε για τον Κοντογιώργη. Τώρα θα περάσει το Ρίγα. Εκείνος για τον Μεχίλη. 5 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος για να δούμε το Χιώτη. Θα κάνει το σουτ, είναι εύστοχο. 48-22, έγινε επαναφορά από τον Κιούση για τον γραμμένο. Εκείνος πέρασε το Βρετό, θα κάνει το σουτ για 2. Είναι άστοχο. Στη συνέχεια αμυντικό rebound από τον Κοντογιώργη. Πέρασε για τον Χιώτη. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον γραμμένο τώρα, ο οποίος θα περάσει για τον Βρετό. Εκείνος τον Κιούση είναι άστοχος, ο Ρίγας μάζεψε και τώρα ο Πανδύς. Πέρασε τον Χιώτη, θα ευστοχίσει, θα κάνει το 50-22. Στην επαναφορά ήταν ο Αποστολάκος για τον Κασχέρη. Εκείνος πέρασε τον γραμμένο, θα γυρίσει και θα ευστοχίσει ο γραμμένος. 24-50. Στην επαναφορά ήταν ο Μεχίλη για τον Πανδύ. Και πάλι Μεχίλη. 5,5 λεπτά ακόμα για τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Σκρίν από το Ρίγα. Ο Μεχίλη θα βάζει ανομική προσπάθεια, θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από τον Κιούση. Στη συνέχεια πέρασε για τον Κασχέρη. Είναι δυνατή η πάση που πέρασε εκτός. Η κατοχή είναι για την ομάδα των Γκαστών. Ενώ έχουμε αλλαγές, θα περάσει ο Μανταλβάνος στη θέση του Κασχέρη και ο Μουστακάτος στη θέση του Αποστολάκου. Στην επαναφορά είναι ο Ρίγας για τον Μεχίλη. Ξανά Ρίγας. Πέρασε τον Πανδύ. Θα επιχειρήσει το σουτ για 3, είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Γιούση και τώρα ο Μανταλβάνος. Ωραία πάσα για τον γραμμένο. Θα ευστοχίσει. Έκανε το 26-50, έγινε επαναφορά και τώρα ο Πανδύς πέρασε στον Κοντογιώργη, είναι άστοχος. Rebound από τον Βρετό. Πέρασε, πήγε να περάσει για τον γραμμένο, έκλειψε ο Ρίγας και τώρα ο Πανδύς. Ωραία στον Κοντογιώργη, θα ευστοχίσει, θα κάνει το 52-26. Double score. Τώρα ο Μανταλβάνος. Σκρίνα από τον Γιούση, θα επιχειρήσει το σούτ για 3. Δεν του κάνει το χαρακτήρι μπάλα, μπαινοβγαίνει και τώρα ο Μεχίλη. Μάλιστα το αμυντικό rebound. Κατέβασε και άφησε για τον Πανδύ τώρα. Εκείνος στον Κοντογιώργη. Χιώτης για 3. Είναι airball. Στην επαναφορά ήταν ο Μουστακάτος για τον Μανταλβάνο.
Πέρασε για τον Γραμμένο, εκείνο τον Κιούση θα στοχίσει. Γραμμένο μάζεψε το επιθετικό rebound. Στη συνέχεια θα ευστοχίσει, θα κάνει το 28-52. Στην επαναφορά ήταν ο Ρήγας για τον Πανδύ και τώρα ο Μεχίλη. Για τον Χιώτη. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Βρετό, ο Μανταλβάνος. Έκλεψε ο Ρήγας. Πέρασε τον Χιώτη, θα κερδίσει το φάουλ από τον Μανταλβάνο. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό της ομάδας των Χαβαλίες. Έχουμε αλλαγές, θα περάσει το παιχνίδι ο Κατσιφής στη θέση του Βρετού. Ο Χιώτης θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Είναι άστοχη η πρώτη. Άστοχη και η δεύτερη αμυντικό rebound από τον Γκιούση, άφησε για τον Μανταλβάνο. Ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Χιώτη. Ωραία τρίπλα θα στοχίσει όμως, θα μαζέψει δύο επιθετικό rebound. Στη συνέχεια θα πετύχει το καλάθι κάνοντας το 30-52. Έγινε επαναφορά για τον Χιώτη. Θα στοχίσει και αυτός 30-54. Κιούση στην επαναφορά για τον Κατσιφή και τώρα Μανταλβάνος. Για τον Γραμμένο, ξανά Μανταλβάνος διστάζει για τρεις, πέρασε τον Κατσιφή. Εκείνος τον Μουστακάτο. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Χιώτη. Στη συνέχεια ο Μεχίλη. Πιέζει ψηλά η ομάδα των Καβαλιές και κλέβει με τον Μανταλβάνο. Τώρα πέρασε τον Μουστακάτο. Θα επιχειρήσει το σουτ για τρεις. Είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Μεχίλη. Πέρασε για τον Κοντογιώργη. Θα πετύχει το καλάθι. 30-56. Στην επαναφορά ήταν ο Κιούσης για τον Μανταλβάνο. Σκρίνει από το Γραμμένο. Σου διαδίδει από τον Μανταλβάνο, είναι εύστοχο. 32-56. Στην επαναφορά ήταν ο Ρήγας για τον Χιώτη. Και τώρα ο Πανδύς. Πέρασε τον Χιώτη, θα κάνει το lay-up, θα κοπεί με φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Κιούση. Τέταρτο ομαδικό. Δύο βολές θα έχει ο Χιώτης. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Χιώτη. Άστοχη η δεύτερη, ο Μανταλβάνος μάζεψε το αμυντικό rebound. Στη συνέχεια πέρασε για τον Κιούση. Τώρα ο Μουστακάτος, Κατσιφής για τρεις. Είναι άστοχος. Από τα χέρια του Μεχίλη πέρασε εκτός, σωστά. Η κατοχή είναι για την ομάδα των Cavaliers. Με τον Κιούση να κάνει την επαναφορά για τον Μανταλβάνο. Θα επιχειρήσει ένα σούτ για τρεις. Είναι άστοχο. Rebound αμυντικό και τώρα ο Μεχίλη. Θα περάσει για τον Χιώτη, θα κοπεί από τον Μανταλβάνο. Στην επαναφορά είναι ο Χιώτης. Πέρασε τον Πανδύ. Καλή άμυνα από τον Κιούση. Πανδύς θα κάνει το σουτ για τρεις. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μουστακάτο. Πέρασε για τον Κιούση. Τον κυνηγάει ο Μεχίλη, θα κάνει το lay-up και θα ευστοχίσει. 34-57. Στην επαναφορά είναι ο Μεχίλη. Για τον Ρίγα και πάλι ο Μεχίλη. Πανδύς. Σκρίνει από τον Ρίγα. Πανδύς θα γυρίσει, θα κάνει το στία 2 και θα ευστοχίσει. 34-59. Στην επαναφορά ήταν ο Μανταλβάνος για τον Κατσιφή και πάλι Μανταλβάνος. Έκοψε η ομάδα των Γκαστόνε, ο Ρήγας πέτασε στο Χιώτη και εκείνος τον Κοντογιώργη. Θα τελειώσει υποδειγματικά τη φάση κάνοντας το 34-61. Ενώ περάσαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, έγινε επαναφορά από τον Κατσιφή για τον Μανταλβάνο. Εκείνος για τον Κιούση. Τώρα ο Μανταλβάνος θα ευστοχίσει 36-61. Στην επαναφορά είναι ο Ρήγας για τον Μεχίλη. Ζητάει ο Κοντογιώργης, του πέρασε και τώρα ο Πανδύς. Δεν είναι κανείς εκεί, ο Γραμμένος μάζεψε και άφησε τον Μανταλβάνο. Και κέρδισε το φάουλ από τον Μεχίλη.
Το πρώτο. 24, ναι. Στην επαναφορά για την ομάδα των Cavaliers. Είναι ο Μουστακάτος για τον Μανταλβάνο. Για να δούμε εδώ τον Μανταλβάνο. Θα επιχειρήσει ένα σούτ για 2. Είναι εύστοχος, 38-61. Στην επαναφορά ήταν ο Χιώτης για τον Πανδύ. Τελειώνει ο χρόνος. Θα κάνει ένα σούτ για 3. Θα κερδίσει όμως το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Κιούση. Είναι... Μόνο βολές είναι για τέλος. Βολές για τέλος, μάτι για την μπάου. Δεν έχεις 10. Τίποτα. 3 βολές θα έχει ο Πανδύς. Εύστοχη η πρώτη. Άστοχη η δεύτερη. Εύστοχη η τρίτη. 38-63 σκορ πρώτο ημίχρονο. Επιστρέφω σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Α1 ομίλου ανάμεσα στους Cavaliers και την ομάδα των Καστόνε. Ωραία ήταν η πάσα του Μανταλβάνου για το γραμμένο εκείνος goal foul. 40-63 και θα έχει το δικαίωμα για μια βολή. Είναι εύστοχος ο Μανταλβάνου, ο γραμμένος έκανε το 41-63. Στην παραφορά ήταν ο Μεχίλη για τον Πανδύ και πάλι ο Μεχίλη. Για τον Χιώτη. Τώρα ο Πανδύς θα κάνει το σούτ για 2, είναι άστοχο. Ο Βρετός μάζεψε, πέρασε για το γραμμένο και τώρα ο Μανταλβάνος. Έκλειψε η ομάδα των Καστόνε με τον Κοντογιώργη να ευστοχεί. 41-65, Μουστακάτος. Είναι άστοχος. Τασχέρης για 2, θα αστοχίσει και αυτός. Από τα χέρια του Ρίγα έφτασε στον Μουστακάτο και τώρα ο Μανταλβάνος. Θα κάνει μια ωραία προσπάθεια, θα αστοχίσει όμως στο τέλος. Συνέχεια με την κόρη rebound από τον Μεχίλη. Τώρα ο Χιώτης είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Μανταλβάνο. Πέρασε για τον Βρετό. Εκείνος πήγε να κάνει μια πάσα για τον Μουστακάτο, δεν ήταν καλή. Πέρασε εκτός, κατοχή για την ομάδα των Γκαστόνε. Στην επαναφορά ήταν ο Ρίγας για τον Κοντογιώργη. Τώρα ο Πανδύς. Πέρασε τον Κοντογιώργη. Σουτ για 2. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από το γραμμένο και τώρα ο Μανταλβάνος. Για τον Βρετό, κόβει ο Μεχίλη, κατοχή παραμένει για την ομάδα των Cavaliers. Έγινε επαναφορά από τον Μουστακάτο για τον Μανταλβάνο. Σκρίν από το γραμμένο, ο Μανταλβάνος θα κάνει το σούτ για 2 και θα ευστοχίσει κάνοντας 43-65. Στην επαναφορά βρίσκεται ο Πανδύς για τον Μεχίλη. Διαφορά είναι στους 22 πόντους. Πανδύς διστάζει από πάρα πολύ μακριά, τώρα πέρασε για τον Μεχίλη, θα κάνει το σούτ για 3 και θα ευστοχίσει 43-68. Έγινε επαναφορά από τον γραμμένο και τον Μανταλβάνο. Φάουλ από τον Πανδύ. Στην επαναφορά ήταν ο Μουστακάτος για τον Μανταλβάνο. Τώρα ο γραμμένος Μουστακάτος για 3. Εύστοχος. 46-68. Έγινε επαναφορά από τον Πανδύ για τον Ρίγα και πάλι Πανδύς. Τώρα έκλεψε ο Μανταλβάνος για την ομάδα των Cavaliers. Θα κάνει μεταφορά στο στάγιο και κατοχή πέρασε για την ομάδα των Καστόνε. Με τον Ρίγα να ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά για τον Χιώτη. Εκείνος τον Πανδύ. Τώρα ο Μεχίλη, σκρίν από τον Χιώτη. Μεχίλη πέρασε στο Ρίγα και εκείνος στον Κοντογιώργη για 3. Άστοχος, επιθετικό rebound από τον Χιώτη. Πέρασε στον Πανδύ. Εκείνος ξανά στο Χιώτη, σουτ για 3. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μανταλβάνο, πιέζει ψηλά ο Ρίγας. Μανταλβάνος τώρα πέρασε στον Μουστακάτο, εκείνος για τον Κασιέρη. Γραμμένος θα ευστοχίσει. 48-68. Στην επαναφορά ήταν ο Ρίγας για τον Κοντογιώργη και τώρα ο Πανδύς.
για τον Μεχίλη. Ξανά Πανδύς. Καλή άμυνα από τον Μανταλβάνο, έγινε το κλέψιμο, θέλει να φύγει και στον εφηβιασμό. Είναι 3-2 για να δούμε τον Μανταλβάνο. Θα τελειώσει υποδειγματικά τη φάση, κάνοντας το 50-68. Και συνέχεια το φάουλ από τον Μουστακάτο. Στην επαναφορά είναι ο Μεχίλη για τον Πανδύ. Τώρα ο Χιώτης για τον Ρίγα για 2. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Βρετό. Πέρασε στον Μανταλβάνο. Εκείνος για τον Κασχέρη. Και τώρα ο Μουστακάτος. Ο Χιώτης δεν μπορεί, η κατοχή παραμένει για την ομάδα των Χαβαλή. Στην επαναφορά για την ομάδα των Χαβαλιέρς είναι ο Μουστακάτος, ζητάει ο Μανταλβάνος. Πέρασε τον Κασχέρη, θα επιχειρήσει το σούτ για 3. Είναι άστοχο, θετικό rebound από τον Μουστακάτο. Ο Μανταλβάνος τώρα πέρασε για το γραμμένο, ξανά Μουστακάτος για 3. Εύστοχος, 53-68. Μείωση στους 15 η ομάδα των Χαβαλιέρς. Τώρα ο Πανδύς θα κατεβάσει για την ομάδα των Καστόνε. Εκείνος τον Χιώτη κόβει ο γραμμένος και τώρα ο Κασχέρης πέρασε στον Μανταλβάνο. Θα τελειώσει τη φάση με ένα ωραίο κάρφωμα, κάνοντας το 55-68. Κοντογιώργης. Κέρδισε το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον γραμμένο. Δύο βολές θα έχει ο Χιώτης. Άστοχη η πρώτη βολή. Εύστοχη η δεύτερη. Στην επαναφορά είναι ο γραμμένος για τον Μανταλβάνο. Σκρίν από το γραμμένο. Ο Μανταλβάνος έκανε το λάθος. Έκοψε ο Ρήγας. Και στη συνέχεια ο Κοντογιώργης πέρασε για τον Χιώτη. Θα αστοχήσει. Στη συνέχεια ο Μανταλβάνος μάζεψε το αμυντικό rebound. Πέρασε για τον Μουστακάτο, εκείνο στο γραμμένο. Ξανά Μανταλβάνος, έγινε το κλέψιμο από τον Πανδύ. Πέρασε για τον Χιώτη, είναι μόνος του κάτω τη ρακέτα. Θα ευστοχήσει. Θα κάνει το 71-55. Στην επαναφορά είναι ο Κασχέρης για τον Μουστακάτο. Αλλά γίνησε στα πρώτα χρόνια. Βρετός για 3. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Μουστακάτο, θα ευστοχήσει. Θα κάνει το 57-71. Στην επαναφορά ήταν ο Ρήγας για τον Πανδύ. Σούτια 3 πάρα πολύ μακριά από τον Πανδύ, είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Μουστακάτο, άφησε και τον Μανταλβάνο. Τώρα ο γραμμένος με το Ρήγα στο μαρκάρισμα. Θα κοπεί και τώρα ο Πανδύς. Πέρασε τον Μεχίλη, ζητάει ο Κοντογιώργης του, πέρασε, θα κάνει το lay-up. Ωραία προσπάθεια και ωραίο το καλάθι. 57-73. Αλλαγές, θα περάσει ο Αβραμίδης στο παιχνίδι στη θέση του Κασχέρη. Μανταλβάνος. Πέρασε το Βρετό. Εκείνος πέρασε το Μουστακάτο. Θα επιχειρήσει το σούτ για 3, είναι άστοχο. Από τα χέρια του Ρίγα πέρασε εκτός, κατοχή παραμένει για την ομάδα των Cavaliers. Στην επαναφορά είναι ο γραμμένος. 7 για τέλος επίθεση. Μανταλβάνος, τελειώνει ο χρόνος. 5 δευτερόλεπτα, σκριν από το γραμμένο. Θα κάνει το σούτ για 2. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μεχίλη. Είναι 3-2, πέρασε τον Χιώτη. Ο Χιώτης θα ευστοχήσει, θα κάνει το 75-57. Στην επαναφορά είναι ο Μανταλβάνος για τον Μουστακάτο. Εκείνος για τον Βρετό, έκλεψε ο Ρήγας. Θέλει να φύγει στον εμφυδιασμό για την ομάδα των Γκαστόνες. Θα κάνει καθαρή. Καθαρό κόψιμο από τον Μανταλβάνο, η κατοχή παραμένει για την ομάδα των Γκαστόνε με τον Κοντογιώργη να επιχειρεί ένα σούτ για 3, το οποίο είναι εύστοχο. 57-78. Στην επαναφορά ήταν ο γραμμένος για τον Μανταλβάνο και πάλι. Η διαφορά είναι πλέον στους 21 πόντους, εκεί που η ομάδα των Χαβαλίες πήρε
Είχε ρίξει διαφορά 24. Τώρα ο Μονταλβάνος θα κάνει το κλέψιμο. Ο Χιώτης έκλεψε και θέλει να τρέξει τον ευνηδιασμό. Θα κάνει το lay-up και θα ευστοχίσει κάνοντας το 80-57. Βρετός έκανε την επαναφορά για τον Αβραμίδη. Τώρα ο Μουστακάτος για τον Βρετό. Είναι άστοχος ο Ρήγας, πέρασε για τον Μεχίλη, εκείνος για τον Κοντογιώργη. Είναι εύστοχος, 57-82, time out από την ομάδα των Χαβαλίες. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε από το time out. Έγινε επαναφορά από τον Κατσιφή για τον Αποστολάκο. Τώρα ο Κιούσης, Αποστολάκος, Κιούσης, Κατσιφής, Αβραμίδης και γραμμένος η πεντάδα της ομάδας των Χαβαλίες. Οι Γκαστόνε παραμένουν ίδια αφού είναι και πέντε άτομα. Τώρα ο Μεχίλη. Δεν είναι κανείς εκεί. Μπάλα περνάει εκτός, είναι επαναφορά, είναι ο γραμμένος για τον Κατσιφή και πάλι ο Αποστολάκος. Πέρασε το γραμμένο, θα πετύχει το καλάθι. 59-82, έγινε επαναφορά από τον Πανδύ. Έκλεψε ο Κατσιφής για την ομάδα των Χαβαλίες. Θα κάνει το drive και θα πετύχει το καλάθι. 61-82. Έγινε επαναφορά τώρα από τον Ρίχα και τον Πανδύ. Σκρίν από το Χιώτη. Πανδύς πέρασε στο Χιώτη. Εκείνος για τον Κοντογιώργη. Για τρεις, είναι εύστοχος. 61-85. Τώρα ο Αποστολάκος για τον γραμμένο. Θα ευστοχίσει. 63-85. Στην επαναφορά ήταν ο Ρήγας για τον Μεχίλη. Τώρα ο Πανδύς για τον Κοντογιώργη. Πάλι Πανδύς, ζητάει ο Χιώτης, θα του περάσει. Θα επιχειρήσει το σούτ για 3, είναι άστοχο. Rebound αμυντικό από τον γραμμένο, πέρασε για τον Κιούσι. Κόβει προσωρινά ο... Κοντογιώργης, δεν μπόρεσε μετά ο Κιούσις. Η κατοχή πέρασε και την ομάδα των Γκαστών, εκτός ο... Μέσα πέρασε ο Μουστακάτος στη θέση του Αβραμίδη. Έγινε επαναφορά από τον Ρίγα για τον Μεχίλη. Μεχίλη είναι εύστοχος, 87-63. Στην επαναφορά είναι ο γραμμένος για τον Μονταλβάνο, πέρασε και αυτό το παιχνίδι στη θέση του Κατσιφή. Τώρα ο Αποστολάκος για τον Μουστακάτο, σουτ για 3. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Ρίγα, συνέχεια ο Πανδύς, πέρασε τον Μεχίλη. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε, ο Μεχίλη είναι στην επαναφορά για την ομάδα των Γκαστόνε. Πέρασε για τον Κοντογιώργη. Εκείνος θα επιχειρήσει το σούτ για 3. Είναι άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Μονταλβάνο. 21 για τέλος. Η κατοχή πέρασε για την ομάδα των Γκαστόνε με τον Κοντογιώργη να ετοιμάσετε να κάνει την επαναφορά. Για τον Πανδύ, 20 δεύτερα ακόμα. Για να δούμε την επίθεση της ομάδας των Γκαστόνε. Πιέζει ψηλά ο Κιούσης. Πάει και ο Μουστακάτος. Πανδύς τώρα πέρασε για τον Χιώτη. 10 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Ρήγας. Χιώτης. Είναι άστοχος. Τώρα ο γραμμένος. Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 63-87. Στρέφουμε σε λίγο για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε στον αγώνα μας για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Το αγώνα του Α1 ομίλου ανάμεσα στους Χαβαλίες και Γκαστόνε. 63-87. Έγινε επαναφορά από τον Ρίγα για τον Πανδύ. Πιέζει ψηλά ο Κιούσης. Ο Πανδύς θα κάνει το σούτ για 3. Είναι άστοχο. Αμυντικό rebound τώρα από τον Κιούσης. Θέλει να τρέξει ενδιασμό. Κόβεται από τον Χιώτη. Ο γραμμένος όμως σώζει την κατοχή και περνάει στον Κατσιφή για τον Μουστακάτο τώρα. Θα κοπεί καθαρά από τον Χιώτη. Θα συνεχίσει όμως θα πετύχει το καλάθι. Κάνει το 65. Χιλί για τον Ρίγα και τώρα ο Πανδύς πέρασε για τον Κοντογιώργη. Πανδύς για τον Χιώτη. Ξανά Πανδύς, ωραία για τον Κοντογιώργη, θα πετύχει το καλάθι.
θα κάνει το 89-65. Έγινε επαναφορά από τον Κιούση για τον Μανταλβάνο. Δυνατή πάστη για τον Μουστακάτο, πέρασε εκτός. Η κατοχή είναι για την ομάδα των Γκαστόνε, με τον Μεχίλη να ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά. Στον Πανδύ, ξανά Μεχίλη. Τώρα ο Χιώτης. Σουτ για τρεις. Είναι άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μανταλβάνο. Στη συνέχεια θα κάνει μεταφορά. Κατοχή πέρασε για την ομάδα των Γκαστόνε. Στην επαναφορά είναι ο Πανδύς. Για τον Χιώτη και πάλι Πανδύς. Από πάρα πολύ μακριά θα επιχειρήσει ένα σουτ για τρεις και θα ευστοχίσει, κάνοντας το 92-65. Έγινε επαναφορά από τον Κατσιφή για τον Μανταλβάνο. Εκείνος δυνατή, πάσα για τον Γραμμένο. Πέρασε εκτός ο Μανταλβάνος, θέση του πήρε ο Κασχέρης. Στην επαναφορά για την ομάδα των Γκαστών, ο Πανδύς θα κατεβάσει. Θα πάει μόνος του, θα στοχίσει, συνέχεια αμυντικό rebound και foul από τον Πανδύ. Ο Κατσιφής είναι στην επαναφορά για τον Γραμμένο. Είναι έστοχος ο Γραμμένος, θα κάνει το 67-92. Στην επαναφορά ήταν ο Χιώτης για τον Κοντογιώργη, κόπηκε εδώ από τον Κιούση και τώρα ο Γραμμένος στον Μουστακάτο. Λάθος, ο Χιώτης έκλεψε για την ομάδα των Γκαστών, πέρασε για τον Κοντογιώργη, τον κυνηγάει και ο Κατσιφής. Θα ευστοχίσει ο Κοντογιώργης, θα κάνει το 94-67. Στην επαναφορά είναι ο Κατσιφής για τον Κασχέρη. Για τον Γραμμένο, λάθος, έκλεψε ο Ρήγας, συνέχεια πέρασε για τον Χιώτη, δεν ήταν καλή η πάσα, του έκλεψε ο Κατσιφής. Συνέχεια νέο κλέψιμο από τον Πανδύ. Ο Ρήγας πέρασε για τον Χιώτη, είναι εύστοχος, 96-67. Στην επαναφορά ήταν ο Κατσιφής για τον Γραμμένο. Κατοχή παραμένει για την ομάδα των Cavaliers. 14 δευτερόλεπτα έχουν στην κατοχή τους. Έγινε επαναφορά από τον Κασχέρη για τον Κατσιφή. Εκείνος για τον Γραμμένο. Πέρασε τον Κασχέρη, θα επιχειρήσει το σούτ για τρεις. Είναι άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Κιούση που θα πετύχει το καλάθι. Θα κάνει το 69-96. Στην επαναφορά ήταν ο Μεχίλη για τον Πανδύ. Και πάλι ο Μεχίλη. Σκρίνα από το Χιώτη. Ο Μεχίλη κρατάει 10 δευτερόλεπτα. Θα πατήσει γραμμή και θα περάσει κατοχή για την ομάδα των Cavaliers. Με τον Κατσιφή στην επαναφορά για τον Γραμμένο. Φάουλ από τον Μεχίλη. Δεύτερο ομαδικό της ομάδας των Γκαστών. Κανένα δεν έχει η ομάδα των Cavaliers. Έχουμε αλλαγές. Θα περάσει ο Βρετός στο παιχνίδι. Στη θέση του Κιούση. Στην επαναφορά ήταν ο Μουστακάτος για τον Κατσιφή. Εκείνος το Γραμμένο. Φάουλ από τον Ρίγα. Στην επαναφορά για την ομάδα των Χαβαλίες είναι ο Μουστακάτος. Για τον Κασχέρη, εκείνος το Βρετό. Στούτια 3, είναι άστοχο. Μάζεψε ο Πανδύς. Θα κάνει ένα σουτ για τρεις στον ευνηδιασμό, είναι άστοχο. Στη συνέχεια ο Βρετός πέρασε για τον Κατσιφή. Και τώρα ο Μεχίλη θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Κασχέρη. Ενώ έχουμε αλλαγές, ο Μανταλβάνος θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Κατσιφή. Στην επαναφορά για την ομάδα των Γκαστών είναι ο Μεχίλη. Για τον Χιώτη και πάλι ο Μεχίλη για τρεις. Εύστοχος. 69-99. Στην επαναφορά ήταν ο Μουστακάτος για τον Μανταλβάνο. Διαφορά είναι στους 30 πόντους. Τώρα ο Βρετός, δυνατή η πάσα του, πέρασε εκτός. Ενώ έχουμε αλλαγές. Θα περάσει ο Αποστολάκος και ο Αβραμίδης στο παιχνίδι, θέση του Γραμμένου και του Μουστακάτου. Στην επαναφορά ο Μεχίλη για τον Πανδύ. 6 λεπτά ακόμα. Χιώτης. Μεχίλη από πάρα πολύ μακριά, ένα σουτ για τρεις, είναι άστοχο. Στη συνέχεια μάζεψε το αμυντικό rebound από τον Λάκος.
για τον Κασχέρη. Τώρα ο Αβραμίδης για τον Μανταλβάνο, φάουλ και καλάθι από τον Μανταλβάνο. 71-99. Το φάουλ δόθηκε χαμηλά. Στην επαναφορά είναι ο Αποστολάκος για τον Μανταλβάνο. Τώρα ο Αβραμίδης για δύο, άστοχος. Πανδύς θα κατεβάσει για την ομάδα των Καστών και θα κερδίσει το φάουλ από τον Κασχέρη. Στην επαναφορά για την ομάδα των Καστών είναι ο Ρήγας για τον Κοντογιώργη. Τώρα ο Πανδύς θα επιχειρήσει ένα σούτ για τρεις, είναι άστοχο. Χιώτης μάζεψε επιθετικό rebound, θα στοχίσει συνέχεια. Μανταλβάνος μάζεψε το αμυντικό. Πέρασε για τον Κασχέρη. Δεν μπόρεσε εκείνος. Έκλειψε ο Μεχίλη, τώρα πέρασε για τον Χιώτη. Για τον Κοντογιώργη θα κερδίσει το φάουλ. Θα μετρήσει το καλάθι, θα κάνει το 69-101 και θα έχει το δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Ήταν εύστοχη, έγινε επαναφορά από τον Μανταλβάνο για τον Κασχέρη. Τώρα ο Βρετός ένα σούτ για δύο, άστοχος. Ρήγας για τον Χιώτη και τώρα ο Πανδύς για τον Κοντογιώργη. Ξανά Πανδύς, ωραία προσπίση, θα πετύχει το καλά, θα κάνει το 69-104. Στην επαναφορά ο Μανταλβάνος για τον Αποστολάκο. Τώρα ο Αβραμίδης για δύο, είναι άστοχος, συνέχεια με την rebound από το Χιώτη. Πέρασε για τον Κοντογιώργη και τώρα ο Πανδύς. Άφησε τον Μεχίλη. Σου δια τρεις. Άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μανταλβάνο. Πέρασε τον Βρετό. Κασχέρης και πάλι Βρετός για δύο. Είναι άστοχος. Συνέχεια επιθετικό rebound από τον Αποστολάκο. Πέρασε τον Αβραμίδη. Είναι άστοχος. Συνέχεια αμυντικό rebound από τον Ρίγα. Φάουλ από τον Μανταλβάνο. Ενώ έχουμε αλλαγές. Ο Μουστακάτος θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Κασχέρη. Στην επαναφορά είναι ο Πανδύς για τον Ρίγα. Κοντογιώργης ανανέωση χρόνου της επίθεσης ομάδας των Γκαστόνε, με τον Κοντογιώργη να ετοιμάζεται να κάνει την επαναφορά για τον Πανδύ. Πιέζει ψηλά ο Βρετός, κρίνει από το Ρίγα. Πανδύς θα περάσει τον Κοντογιώργη. Πάλι Πανδύς. Στο Χιώτη έφτασε η μπάλα, σου δια τρεις. Άστοχο, αμυντικό rebound από τον Μανταλβάνο. Πέρασε για τον Μουστακάτο. Θα κοπεί η κατοχή, όμως παραμένει για την ομάδα των Χαβαλίες με τον Μουστακάτο. Δύο βολές θα έχει ο Μουστακάτος. Εύστοχη η πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη, 71-104. Έγινε παραφορά από τον Ρίγα και τον Μεχίλη. Τρεις ή μισή λεπτά ακόμα. 10 δευτερόλεπτα για τέλος επίθεσης. Χιώτης Μεχίλη. 5 δευτερόλεπτα τελειώνει ο χρόνος. Ο Μεχίλη θα κάνει ένα σουτ για 3. Είναι άστοχος. Συνέχεια με την rebound από τον Βρετό. Πέρασε τον Αποστολάκο. Εκείνος για τον Μουστακάτο. Πήγε να περάσει για τον Μανταλβάνο. Έκλεψε ο Μεχίλη. Τη συνέχεια λάθος. Ο Βρετός έκλεψε για την ομάδα των Cavaliers. Πέρασε για τον Αβραμίδη. Εκείνος για τον Μανταλβάνο. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Χιώτη. Και τώρα ο Πανδύς, φάουλ από τον Μουστακάτο. Πέμπτο ομαδικό για την ομάδα των Χαβαλίες, βολές από εδώ και πέρα για τους Γκαστόνε. Εύστοχη η πρώτη βολή από τον Πανδύ.
Άστοχη η δεύτερη, μαζί ο Αποστολάκος στο αμυντικό rebound. Πέρασε για τον Μουστακάτο, θα κάνει ένα σούτ για τρεις, είναι άστοχο, με χείλη. Πέρασε για τον Κοντογιώργη, θα ευστοχίσει, ωραία η προσπάθεια, 71-107. Τι είναι παραφορά για την ομάδα των Χαβαλίες, ήταν ο Αποστολάκος για τον Μανταλβάνο. Σουτ για τρεις, είναι άστοχο, rebound από τον Ρίγα και τώρα ο Πανδής. Έκλεψε εδώ η ομάδα των Χαβαλίες, συνέχεια ο Πανδής έκανε το φάουλ. Ενώ έχουμε αλλαγές, ο Κιούσης θα περάσει το παιχνίδι. Ο Μανταλβάνος θα βρεθεί στη γραμμή των βολών. Μετά τις βολές αλλαγή. 71-107. Ας το έχει στην πρώτη, εύστοχη η δεύτερη, ενώ έχουμε αλλαγή. Ο Μανταλβάνος θα περάσει εκτός, θέση του θα πάρει ο Κατσιφής. Στην επαναφορά είναι ο Ρίγας. Για τον Μεχίλη. Σκρίν από τον Πανδύ. Ο Μεχίλη πέρασε για τον Χιώτη. Σκρίν του Ρίγα. Τώρα θα του περάσει ο Χιώτης, είναι άστοχος, συνέχεια με την rebound από τον Αποστολάκο. Κατσιφής και τώρα ο Αβραμίδης θα κάνει ένα σουτ τριών πόντων, είναι άστοχο. Μάζος έδειξε το θετικό rebound, συνέχεια ένα σουτ για δύο, άστοχο. Κιούσης κόβεται καθαρά από τον Χιώτη, πέρασε για τον Ρίγα, εκείνος για τον Κοντογιώργη. Τώρα απαντήσει για τον Ρίγα, δεν είναι κανείς εκεί, πέρασε εκτός κατοχή για την ομάδα των Χαβαλίες, έγινε παραφορά από τον Κατσιφή για τον Αποστολάκο. Πιέζει ψηλά η ομάδα των Γκαστόνε. Τώρα ο Μουστακάτος πέρασε τον Κιούση, είναι εύστοχος. 74-107, στην επαναφορά ήταν ο Χιώτης για τον, για τον Μεχίλη και τώρα ο Κοντογιώργης είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από τον Κατσιφή. Πέρασε για τον Μουστακάτο, θα επιχειρήσει το σου τριών πόντων, είναι άστοχο. Από τα χέρια του Κοντογιώργη πέρασε εκτός, κατοχή παραμένει για την ομάδα των Χαβαλίες. Με τον Αβραμίδη να κάνει την παραφορά για τον Κιούση, εκείνος στο Μουστακάτο θα ευστοχίσει. 76-107. Έγινε παραφορά από τον Χιώτη για τον Πανδύ. Ένα λεπτό ακόμα. Ο Πανδύς πέρασε το Ρίγα. Ρίγας για δύο. Άστοχος. Συνέχεια επιθετικό rebound από τον Κοντογιώργη. Άφησε στον Πανδύ. Ξανά Κοντογιώργης, 10 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Χιώτης θα πάρει το σούτ για 3. Είναι άστοχο, ο Αβραμίδης μάζεψε. Πέρασε για τον Κιούση. Εκείνος τον Αβραμίδη. Για τον Μουστακάτο θα επιχειρήσει το σούτ 3 πόντων. Είναι άστοχο, rebound αμυντικό από τον Κοντογιώργη. Τώρα θα περάσει για τον Χιώτη. Σούτ για 3. Άστοχο, επιθετικό rebound από τον Ρίγα. Για τον Κοντογιώργη, ζητάει ο Μεχίλη. Θα του περάσει. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της επίθεσης της ομάδας των Γκαστόνε. Εκείνος για τον Χιώτη, ήταν δυνατή η πάση του, πέρασε εκτός. Στην επαναφορά για την ομάδα των Cavaliers είναι ο Κατσιφής. Για τον Αποστολάκο, τελειώνει ο χρόνος. Τώρα ο Κιούσης θα ευστοχίσει. Τέλος του αγώνα, 78-107, νικήτρια η ομάδα των Γκαστόνε. Ευχαριστούμε πολύ.